έξω από πυραλία στη Λάρνακα, όπως ανέφερες και εσύ, Νικήτα, με θύμα τον Παναγιώτη Χριστοδούλου, άλλος Καμαρκώτη, 40 χρόνων. Η αστυνομία αποδίδει τα κίνητρα της εμψυχρό δολοφονίας σε προσωπικές διαφορές του θύματος με τον δράστη Γιώργο Ξούρουπα, 45 χρόνων από την Αραδίπου, τον οποίο και αναζητεί. Ήταν αυτός που μόλις είδαμε στη φωτογραφία, ναι. Αυτός που βλέπουμε τώρα στη φωτογραφία είναι ο δράστης, ο οποίος έχει κατονομαστεί από θαμώνες οι οποίοι ήταν περισσότεροι από 30 την ώρα της τυγερής δολοφονίας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, θήτης και θύμα Νικήτα, φαίνεται να είχαν διαφορές για υποθέσεις ναρκωτικών. Τώρα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας, Χαράλαμπο Ζαχαρίου, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γύρω στις 5 και 20 τα ξημερώματα, δολοφονήθηκε ο 39χρονος, όπως προαναφέραμε, ο οποίος βρισκόταν σε νυχτερινό κέντρο στη Λάρνακα. Για την υπόθεση, να αναφέρουμε, είχε εξασφαλιστεί ήδη ένταλμα σύλληψης εναντίον του 45χρονου από την Αραδίπου, ο οποίος και καταζητείται. Σε ερώτηση κατά πόσον ο ύποπτος έχει διαφύγει στα κατεχόμενα, ο κύριος Ζαχαρίου απάντησε πως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες διερευνώνται από την αστυνομία. Έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες του κράτους με σκοπό τον εντοπισμό και σύλληψη του δράστη. Οι δικές μας πληροφορίες, Νικήτα, φέρουν το δράστη να προσπάθησε να διαφύγει στα κατεχόμενα. Έφτασε μέχρι το σημείο ελέγχου των στροβιλιών, του οδοφράγματος των στροβιλιών. Εκεί γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν πρώτα Βρετανοί αστυνομικοί, αστυνομικοί μάλλον των Βρετανικών βάσεων, οι οποίοι ελέγχουν. Μόλις λοιπόν έφτασε στο σημείο ελέγχου των Βρετανικών βάσεων, των αστυνομικών των Βρετανικών βάσεων, εκείνοι τους ζήτησαν την ταυτότητα. Τους έδειξε την ταυτότητα και υπό το φόβο της σύλληψης φέρεται να ανέπτυξε ηλικιώδη ταχύτητα, να άφησε την ταυτότητά του στο σημείο εκείνο και να διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Τώρα, το περιστατικό, να πούμε ότι έγινε σε κοινή θέα. Και υπάρχουν αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες και προσωπικό του νυχτερινού κέντρου και πελάτες, οι οποίοι κατονόμασαν τον δράστη. Κληθείς να αναφέρει τώρα ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας πόσες σφαίρες δέχτηκε ο 39χρονος, ανέφερε πως το θύμα έχει δεχθεί αριθμό σφαιρών από πιστόλι. Οι υπηρεσίες της αστυνομίας βρίσκονται στη σκηνή, όπως ανέφερε, και διεξάγουν εξετάσεις. Ωστόσο, ο ακριβής αριθμός των σφαιρών που ρίχθηκαν εναντίον του θύματος δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη. Σύμφωνα με τον κύριο Ζαχαρίου, φαίνεται ότι εκ πρώτης όψεως οι πυροβολισμοί ρίχθηκαν από πιστόλι, το οποίο ο ύποπτος δεν κατήχε νόμιμα. Ενώ η αστυνομία θα γνωρίζει κατά πόσο ο θάνατος του 39χρονου ήταν ακαριαίος μετά την εξέταση της σκηνής από τους ιατροδικαστές, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην περιοχή. Ερωτηθείς κατά πόσο, σε περίπτωση που ο ύποπτος έχει διαφύγει στα κατεχόμενα, η αστυνομία θα συνεργαστεί με τις λεγόμενες αρχές του ψευδοκράτους για τη σύλληψή του, ο κύριος Ζαχαρίου απάντησε πως η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι δεν έχει διαφύγει στα κατεχόμενα από επίσημη οδό. Ο κύριος Ζαχαρίου επιβεβαίωσε, Νικήτα, ότι πριν από λίγες μέρες το θύμα είχε συλληφθεί από την αστυνομία για υπόθεση μικρής ποσότητας ναρκωτικών. Και εδώ φαίνεται. Δεν ξέρω αν με ακούτε, Νικήτα. Βεβαίως, ναι, το θύμα είχε συλληφθεί, σωστά. Δεν άκουσα. Το θύμα είχε συλληφθεί. Το θύμα είχε συλληφθεί, ακριβώς, για μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι αποδίδονται τα κίνητρα, ανεπίσημα τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, τα κίνητρα για την δολοφονία, καθώς. Να πούμε ότι φαίνεται ότι το θύμα είχε την εντύπωση όταν συνελήφθη ότι κάποιος τον κάρφωσε. Και αυτός που τον κάρφωσε δεν ήταν άλλος από τον δράστη. Αυτή την εντύπωση είχε το θύμα. Και πήγε να ζητήσει, να συζητήσει και να επιλύσει αυτή την απορία του ή τη διαφορά, αν θέλεις, όπως μετατράπηκε στο τέλος και δολοφονία του, με τον δράστη. Να πούμε ότι είχε προηγηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο νωρίτερα, άλλες δύο φορές, σε δύο διαφορετικές μπειραρίες. Να πούμε ότι υπήρξαν μάλιστα και λογομαχίες μεταξύ τους. Τώρα, τις δολοφονίες, όπως είπαμε, υπήρξε λογομαχία άλλες δύο φορές, ενώ στην αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας μεταφέρθηκαν αρκετοί από τους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι δίδουν μέχρι αυτή την ώρα καταθέσεις αναφορικά με το περιστατικό. Να πούμε ότι εκδόθηκαν εντάλματα έρευνας και για εξέταση σε διάφορα υποστατικά του υπόπτου. Να σημειωθεί ότι ο ύποπτος εγκατέλειψε τη σκηνή του φόνου παίρνοντας μαζί του το πιστόλι, αφού στη σκηνή η αστυνομία δεν εντόπισε οτιδήποτε. Στη σκηνή, να πούμε ότι μετέβησαν, προαναφέραμε μάλλον από την πρώτη στιγμή, εκτός από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τη σκηνή, και οι ιατροδικαστές Σοφοκλής Σοφοκλέους και Νικόλας Χαραλάμπους, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία. Τα ακριβή αίτια τώρα του θανάτου του 39χρονου θα εξακριβωθούν από την ενομισμένη νεκροτομή, που θα διενεργηθεί επί της ορού του αύριο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Προς το παρόν πάντως παραμένει άπαντος. Ναι, είχαν παρεδώσει για αρκετό καιρό από ό,τι φαίνεται. Είχαν παρεδώσει για αρκετό καιρό και φαίνεται, Νικήτα, ότι το θύμα είχε την εντύπωση, προφανώς στους κύκλους της νύχτας είχε κάποιες πληροφορίες, ότι κάποιος τον πρόδωσε για να συλληφθεί πριν από τρεις ημέρες και να βρεθεί στην κατοχή του μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Και αυτός που τον πρόδωσε δεν θα ήταν άλλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μάλλον που θα είχε το θύμα, και αυτό εξετάζεται από την αστυνομία, από τον δράστη. Λοιπόν, γι' αυτό πήγε και να ζητήσει και να ξεκαθαρίσει και τους λογαριασμούς.
Είχαμε δεν κινδύνευσαν άλλοι πολίτες, γιατί μας είπες ότι υπήρχαν αρκετοί θαμώνες. Υπήρχαν θαμώνες, ναι. Φαίνεται όμως ότι ο δράστης Νικήτα βγήκε έξω από την πυραρία και προσπάθησε να μιλήσει με το θύμα. Βεβαίως σε έντονο ύφος, όχι μέσα στην πυραρία, σε μια παρακείμενη σκάλα εξωτερική της πυραρίας και εκεί διαπράχθη το στιγερό έγκλημα. Λοιπόν, και για την ώρα πλέον οι έρευνες επικεντρώνονται στα να εντοπιστεί ο Ξούρπας, να συλληφθεί και η αστυνομία ουσιαστικά είναι στο σκοτάδι τώρα, δεν ξέρει καν που βρίσκεται. Η αστυνομία είναι στο σκοτάδι καθώς έχει την πληροφόρηση ότι προσπάθησε να διαφύγει ανεπιτυχώς στα κατεχόμενα. Από εκεί πέρα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει διαφύγει στα κατεχόμενα από άλλη μη ελεγχόμενη περιοχή. Άλλωστε να πούμε ότι ο δράστης ήταν καλός γνώστης της περιοχής, γιατί πήγαινε, τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στην κατοχή της αστυνομία, πήγαινε αρκετά τακτικά στα κατεχόμενα. Και είναι αρκετά καλός γνώστης διαφόρων τοποθεσιών που θα μπορούσε ίσως να διαφύγει. Ωστόσο, φαίνεται ότι το ανθρωποκινητό υπάρχει σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο κύριος Ζαχαρίου, δεν έχει ζητηθεί οποιαδήποτε βοήθεια ή συνδρομή από τις αρχές του ψευδοκράτους. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά αν υπάρξει οτιδήποτε σε σχέση με τις έρευνες, Δημήτρη Μανουσάκη. Και θα μιλήσουμε και με τον κύριο Αγγελίδη σε πολύ λίγο, να δούμε την δήλωση